Καταρχήν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ποιος είναι ο αγωνιστικός στόχος για την Εθνική? Καλό απόγευμα. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη που δείχνει προς τα πρόσωπά μας και εμένα και τον συνεργάτη μου. Κοίταξε να δεις, οι στόχοι είναι πολλαπλοί. Υπάρχουν και αγωνιστικοί στόχοι, όπως είναι η διάκριση μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γάμα κατηγορίας. Ο δεύτερος επιμέρους στόχος είναι να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά όλα να μπουν σε μια διαδικασία ώστε να στελεχώσουν και στο μέλλον την αντρική ομάδα. Υπάρχει βέβαια και ένας παιδαγωγικός στόχος, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με έφηβους, με παιδιά 17-18 χρονών. Οπότε προσπαθούμε, μέσα στην προσπάθειά μας είναι και η δημιουργία προτύπων αθλητών για τα νέα παιδιά μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Πώς προετοιμάζεται η ομάδα και ποιο είναι το κλίμα? Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε ξεκινήσει μας τη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας. Εντάξει, είχαμε κάποια προβλήματα τις παγκύπριες, είναι γνωστά, ή με τη στράτευση κάποιων παιδιών, αλλά ο τεχνικός ο διευθυντής, ο Κυριάκος Αδάμου και η Ομοσπονδία κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να μην έχουμε πολλαπλές απουσίες στην προπόνηση. Είμαστε στη φάση που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε κάποια φιλικά παιχνίδια. Κάναμε ένα προχθές με την Εθνική Παίδων, για να μπορέσουμε να βρούμε κάποιους αυτοματισμούς. Είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση από τους συλλόγους, οπότε τα παιδιά πρέπει σε σύντομο χρόνο να αφομοιώσουν τη φιλοσοφία μας. Η δουλειά βέβαια που έχει γίνει και στις ομάδες μας βοηθάει αυτό, υπάρχει ένα background, οπότε προσπαθούμε τώρα από αυτή τη βδομάδα και μετά να βγάλουμε κάποιους αυτοματισμούς, να παρουσιαστούμε πνευματικά, σωματικά έτοιμοι μέχρι τις 27 του μηνός, που είναι η αναχώρησή μας για το Αζερβαϊτζάν, και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, τηρουμένων των αλλογιών, γιατί και σε προηγούμενα τουρνουά παρόμοια υπήρχαν διακρίσεις, οπότε θέλουμε να κρατήσουμε το πήγη ψηλά. Το πρώτο παιχνίδι και πώς το προσεγγίζουμε, με τη Μολδαβία? Ναι. Κοίταξε να δεις, μιλάμε τώρα για μια διαδικασία 7-8 ημερών που θα παίξουμε 3-4-5 παιχνίδια. Υπάρχει ένα... Περιμένουμε δηλαδή να δούμε τα ρόστερ όλων των ομάδων. Θα είμαστε σίγουρα έτοιμοι πριν φτάσουμε εκεί, στο Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή θα γνωρίζουμε από πλευρά σκάουτινγκ όλες τις ομάδες. Υπάρχει μια προεργασία από πέρσι. Έχουμε βάλει στόχο κάποια παιδιά που ήταν στις εθνικές τις προηγούμενες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, ψάχνουμε οτιδήποτε για να μπορέσουμε να βρούμε στοιχεία, είτε αγώνες είτε οτιδήποτε, να τους αξιολογήσουμε, να κάνουμε την κατάλληλη κατασκοπία για να είμαστε 100% έτοιμοι. Καταληκτικά και δύο λόγια για το πλάνο σας με τους συνεργάτες σας. Κοίτα να δεις, υπάρχει σύμπνοια. Προσπαθούμε να δουλέψουμε τελείως επαγγελματικά, όπως αρμόζει σε μια εθνική ομάδα. Πρόσφατα αναλάβαμε τις τύχες εθνικής, οπότε προσπαθούμε να έχουμε και μακροπρόθεσμο στόχο και για την επόμενη χρονιά, σαν παρένθεση, να μπορέσουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα πλάνο στοχευμένο, να έχουμε επικοινωνία με όλες τις ομάδες, με όλους τους προπονητές και να παρακολουθούμε τα παιδιά, όπως κάναμε κατά το δυνατόν φέτος, για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε και την εφηβική μας ομάδα, την εθνική. Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα, δουλεύουμε, προσπαθούμε να τους δώσουμε μια τελείως επαγγελματική κατάσταση, να τους ανεβάσουμε το επίπεδο στην προπόνησή τους, ώστε να αποδώσουν και αυτοί στο maximum των δυνατότητων τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.